Mad Radio Η νούμερο 1. Hey yo, what's good, τι κάνετε, είμαι ο είστε εδώ στο MEA TV, εδώ στο House of Bars για να μαθαίνετε τα πάντα για τη hip κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε, αλλάξαμε λίγο τη σειρά, για μερικά rap news, φρέσκα rap news. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που σας λέγαμε για το ότι από το Will Smith ζητήθηκε να φύγει από, την, από το event ρε, παιδί μου των Oscars και αρνήθηκε και δεν έφυγε. Ακούστε τώρα τι παίζει. Η Ακαδημία κατηγορείται για το ότι είπε ψέματα ότι ζήτησε από τον Will Smith να φύγει καθώς τα Όσκαρ έχουν λάβει 166 καταγγελίες από το FCC. Η επίθεση του Will Smith στον Chris Ρόκστα είναι 24η αιτήσια βραβεία Όσκαρ την Κυριακή 27 Μαρτίου συνεχίζει να είναι δημοφιλές θέμα συζήτησης, καθώς η ετήσια Τεχνών και Επιστημών συνεχίζει την έρευνά της για το χαστούκι που ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Αρκετοί μάρτυρες αναφέρθηκαν ότι δεν ζητήθηκε ποτέ από τον Σμιθ να φύγει παρά τις αναφορές που υποδηλώνουν κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα με το TMZ, οι πηγές αναφέρουν ότι ο παραγωγός του σόου είπε στον Σμιθ ότι μπορούσε να παραμείνει παρά την παραβίαση του κώδικα συμπεριφοράς της Ακαδημίας. Τρεις πηγές που φέρεται να βρίσκονταν στο Dolby Theatre εκείνο το βράδυ, είπαν ότι οι αξιωματούχοι της Ακαδημίας βρίσκονταν στα παρασκήνια με τους εκπροσώπους του Σμιθ και ότι υπήρχαν έντονες συζητήσεις για αυτό που μόλις είχαν δει. Οι αξιωματούχοι ήταν διχασμένοι σχετικά με την απόφαση. Κάποιοι ήθελαν να φύγει, ενώ άλλοι πίστευαν ότι έπρεπε να μείνει. Έτσι κι αλλιώ όμω δεν κατέληξαν ποτέ σε συμφωνία. Εκεί ήταν λοιπόν με τους ανθρώπους του ανθρώπου του Σμιθ, οι άνθρωποι τη Ακαδημίας και διαπραγματευόντουσαν για το τι θα γίνει. Ο παραγωγός των Oscar, Will Parker, υποτίθεται ότι είπε στον Σμιθ «Δεν θέλουμε να φύγεις περίπου 35 λεπτά μετά το χαστούκι». Η αντιπαράθεση ήταν αρκετή για να συγκεντρωθούν 66 καταγγελίες στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, το FCC, από άτομα που ισχυρίστηκαν ότι η εκπομπή ήταν πολύ βίαιη. Όπως έγραφε μία καταγγελία, το επίπεδο βίας από έναν μαύρο άνδρα που ασκήθηκε σε άλλον για κάτι που δεν του άρεσε να ακούει ή είναι απαράδεκτο. Το ανέχεσαι αυτό. Σκέφτηκε ότι οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία. Προφανώς όχι. Αυτό είναι το μήνυμά σου. Πρέπει να επιβληθεί στο Will Smith πρόστιμο και αναστολή. Ε, αυτό προέρχεται από ένα κίνημα στις Ηνωμένε που λέγεται Black Lives Matter και θέλουν να δείξουν το, το πόσο... Ε, δεν πρέπει να καταχράζονται τις uh, ζωές των Αφροαμερικάνων στις Ηνωμένες uh, Πολιτείες και κάπως έτσι στόχευε αυτό το comment και αυτή η καταγγελία στο FCC για να δείξει πόσο βία ήταν αυτή η πράξη του Will Smith και για το ότι πρέπει να τιμωρηθεί για αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά αυτό που έλεγε η Ακαδημία ότι του ζήτησε να φύγει το TMZ, το, το, η πηγή του TMZ το αρνείται. Για να δούμε που θα καταλήξει αυτό το θέμα, γιατί το να βλέπουμε live μπροστά σε όλο τον πλανήτη, τα Όσκαρ, τη μεγαλύτερη τελετή κινηματογράφου στον πλανήτη, να βγαίνει ο Will Smith επειδή δεν του άρεσε το αλλού και μπαπ να του σκάει σφαλιάρα το αλλού, ήταν σίγουρα ακραίο. Πάμε στο επόμενο μας νέο λοιπόν. Ο Joyner Lucas υπερασπίζεται τον Kanye West το single all crazy» και λέει Ιδιοφυα ή τρελό. Αν αφήσει τον Kanye West να μιλήσει, βλέπεις και τα δύο. Ονομάστε μια ιδιοφυα που δεν είναι τρελή. ραπάρει ο Γέι στο feedback του 2016. Με το όνομα Kanye Με το όνομα Κάνια να είναι αλεξικέραυνο για αντιπαράθεση, ο Τζόνερ Λούκα μπήκε για να υπερασπιστεί τον Γίζη στο single του Yay Not Crazy, το οποίο βγήκε την 5η 31 Μαρτίου. Ανάμεσα στις γελιότητες ο Τζόινερ βλέπει πολύ τον εαυτό του στον Κάνιέ και κατανοεί την κατάστασή του ως καλλιτέχνη που συνεχώς επικρίνεται στο προσκήνιο. Τα λέει δεν θέλουν να υπογράψουν την επιταγή. Μετά άρχισα τα «Yay yeah, μετέτρεψα κάθε όχι σε ένα σταθερό «Ναι», ραπάρει ο Τζόινερ Λουκά ο Τζένερ Λούκα δεν είναι ο μόνο ράπερ που υποστηρίζει τον Κανιά αυτέ τις μέρες. Ο Ρικ Ρος τον υπερασπίστηκε όταν το Full Send Podcast τον ρώτησε αν πίστευε ότι ο Κανιά έχανε το μυαλό του στο ίντερνετ. Δεν χάνει καθόλου το μυαλό του, απάντησε ο Ρικ Ρος ή αλλιώ Ροζέ. Αν ένιωθε ότι έχανε το μυαλό του τώρα, θα είχε χαθεί πριν από 15 χρόνια. Και δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και ο Γέι ήταν πάντα μια ιδιοφία. Πιστεύω ότι περνάει δύσκολα με τα προβλήματα με την οικογένειά του. Τώρα να έρθω κι εγώ λίγο σαν υπερασπιστή του Kanye West και να πω το εξή. Έμπλεξε σε μια κατάσταση με τις Καρδάσιαν εκεί πέρα η οποία έχει μηντιακή υπόσταση, να το πω έτσι. Δηλαδή, Ό,τι και να γινόταν και πόσο μάλλον ένα μεγάλο γεγονό όπω ο χωρισμό του Kanye West με την Kim Kardashian θα έπαιρνε μια πολύ μεγαλύτερη υπόσταση, θα έπαιρνε πολύ μεγαλύτερο όγκο από ότι θα έπαιρνε οτιδήποτε άλλο. Γιατί, γιατί οι Καρδάσιαν πουλάνε τι ζωέ του σε reality show. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή προσωπικό γεγονό ενό ανθρώπου που διαδραματίζεται με τι Kardashians θα γίνει δημόσιο. Θα παίξει στην τηλεόραση σαν ένα reality και θα φτιάξουν την ιστορία έτσι όπως θέλουν να τη φτιάξουν. Και παράλληλα ο okay, Γέι είναι στη μέση, εντάξει δεν λέω ότι δεν κάνει τις τρέλες του ο okay, Γέι. βέβαια τις κάνει τις τρέλες του και είναι και αυτό ακριβώς που έλεγε ότι δεν μπορεί ας πούμε ένας άνθρωπος να είναι, ε, να κάνει τρελά performances, τρελές παραγωγές, τρελά raps και να μην είναι λίγο τρελός. Οπότε κάτι τέτοιο υπάρχει μέσα στον Kanye West, έχει διαγνωστεί άλλωστε σαν διπολικός, ότι έχει διπολική διαταραχή, και καμιά φορά του βγαίνει και καμιά φορά όχι. Ο Τζένερ Λούκα όμω εδώ πέρα υπερασπίζεται το γέι με το γέι να crazy. Άμα δεν το έχετε δει, τσεκάρετε το. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για να μιλήσουμε για rap facts και πολλά άλλα πράγματα. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars για να μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα και τώρα έχουμε τα τυπικά μας, τα όμορφα, τα rap facts, τα οποία μαθαίνουμε facts για το τι παίζει, έπαιζε και είναι δεδομένο σε αυτόν το, αυτό το, κόσμο που λέγεται hip hop. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ο Kanye West έκανε τη μουσική για τα 5 από τα 13 κομμάτια του δίσκου του Jay-Z, The Blueprint. Πριν γίνει rapper ο Kanye, είχε τη φήμη για τα skills του στην παραγωγή σε όλη την Αμερική και αυτό τον βοήθησε να φτάσει να κάνει παραγωγές για τον Jay-Z που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας. Αλλιώς τον Hove. Το τραγούδι του James Brown, Funky Drummer, είναι το τραγούδι που έχει σαμπλαριστεί πιο πολύ στη hip hop. Πάνω από 150 hip hop τραγούδια έχουν σάμπο από το Funky Drummer του James Brown. Όπως βλέπετε μπροστά, ο James Brown, ο βασιλιάς της funk, μας έδωσε πολλά τραγούδια, τα οποία σαν ο James Brown θεωρείται από πολλούς ότι είναι και λίγο κάτι σαν παππούς της hip hop. Όπω είναι πατέρα ο DJ Cool Hair και ο Grandmaster Flash και ο Africa Bambata, ο James Brown στην ουσία έθεσε τα θεμέλια για να τα πιάσουν αυτοί και να τα κάνουν ένα κτίσμα, ένα σπίτι, ένα, ένα τώρα έχει γίνει κάστρο, δεν ξέρω κάτι μεγάλο τέλο πάντων. Στην παρέα μου από σήμερα θα έχω το Samsung και τον νέο φορτό προβολέα The Freestyle από τη Samsung για να διασκεδάζετε χωρί όρια. Και αυτό είναι πραγματικά ο καλύτερο προβολέα που μπορείτε να βρείτε. Γιατί όμω. Έχει 180 μοίρε δυναμική γωνία, δηλαδή μετακινήστε την οθόνη του προτζέκτορα από τον τοίχο στο ταβάνι με μία κίνηση. Ορίστε την ιδανική για εσά κλίση του The Freestyle και είστε έτοιμοι. Έχει εφαρμογέ όπω Smart TV, Mobile Mirroring και ήχο 360 μοιρών. Η εικόνα του είναι Full HD και μπορεί να συνδεθεί παντού και προβάλλετε το κινητό σας σε μεγάλη οθόνη μέσω της εφαρμογής Smart Things για Android, για iOS ή το AirPlay 2 για συσκευές της Apple. Πάμε λοιπόν σε Eminem, Not Afraid. Πάμε σε Break και γυρνάμε πίσω εδώ στο House of Bars. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars. Είμαι ο και είστε συντονισμένοι εδώ στο ΜΕΑ TV για να βλέπετε τα πάντα για την hip-hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για κάποια legendary facts που έχουμε μαζέψει εδώ για εσάς. Και τα μάτια σας μόνο και τα αυτιά σας και όλα γενικότερα. Τσεκάρετε. Και αυτά είναι για τον Guavo. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, να τσεκάρουμε ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο στου Μίγκο, ο Κουάβο, ο οποίο μα έχει κάνει τόση εντύπωση. Ο Κουάβιου και Γιάτε γεννήθηκε στι 2 Απριλίου του 1991 και είναι γνωστό ω Κουάβο. Είναι ράπερ και παραγωγό δίσκων. Είναι περισσότερο γνωστό ω συνειδητή και νυν φρόντμαν του hip hop Μίγκο. Είναι επίση μερικό ιδιοκτήτη του FCF Glacier Boys. Οι Μήγκο ιδρύθηκαν το 2008 από τον Κουάβο και άλλου ράπερ όπω ο Τέικοφ και ο Offset. Ο Κουάβο είναι συγγενή με τα άλλα μέρη των Μήγκο, θείο του είναι ο Τέικοφ και ξάδερφό του είναι ο Offset. Οικογενειακή υπόθεση λοιπόν η Μήγκο. Αλλά είναι safe αυτό γιατί πιο δύσκολα αυτοί θα, θα μαλώσουν πολύ σκληρά για πράγματα. Δηλαδή συνήθω θα τα βρούνε γιατί έχουν ξαναμαλώσει. Το συγκρότημα ήταν αρχι... αρχικά γνωστό ω Polo Club και ήταν και είναι από το Lawrenceville της Georgia. Είναι, η ομάδα τελικά αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Migos, αφού το Polo Club ήταν πολύ γενικό. Το group κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο έργο, ένα mixtape με τίτλο Juke Season στις 25 Αυγούστου του 2011. Ακολούθησαν το mixtape No Label την 1η Ιουνίου του 2012. Οι Migos αρχικά αναδείχτηκαν το 2013 με την κυκλοφορία του σύγκλου τους Versace. Το τραγούδι έγινε remix από τον Drake που έφτασε στο νούμερο 99 στο Billboard Hot 100 Chart και στο νούμερο 31 στα Hot R&B Hip Hop Songs. Ο Quavo έκανε το πρώτο του σύνδεο ως καλλιτέχνης με το τραγούδι Champions με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 71 στον Billboard Hot 100. Μετά την επιτυχία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του Migos Culture, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart Billboard 200, ο Quavo εμφανίστηκε στη συνέχεια σε πολλά δημοφιλή τραγούδια εκτός των Migos συμπε συμπεριλαμβανομένων των Congratulations on the Mount One, Portland και No Brainer. Τον Απρίλιο 2017, ο Κουάβο εμφανίστηκε στο The Fate of the Furious, The Album, στο τραγούδι Go Off με τον Lil Uzi Vert και τον Travis Scott. Το τραγούδι τελικά πιστοποιήθηκε ως χρυσό από την RIAA. Το 2018 κυκλοφόρησε το τεμπού το solo album του Κουάβο Χάντσο που έφτασε στο νούμερο 2 του Billboard 200. Τέλος, στις 18 Μαΐου του 2019, ο Κουάβο ερμήνευσε το Future μαζί με τη Μαντόνα στο μεγάλο τελικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Αυτά λοιπόν για τον Κουάβο και γι' αυτό τώρα θα πάμε κατευθείαν σε ένα βίντεο κλιπ των Migos, το Slippery, πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω στο House of Bars. Γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Τζιου και είστε συντονισμένοι στο TV για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για το Song of the Day που έχουμε εδώ πέρα για εσάς. Λοιπόν, σήμερα το Song of the Day είναι του Jack Harlow το What's Poppin'. Το What's Poppin' είναι του Jack Harlow που κυκλοφόρησε ως το βασικό σύγχρονο από το EP του Sweet Action από τη Generation Now και την Atlantic Records στις 21, ε, στις 21 Ιανουαρίου του 2020. Συμπεριλήφθηκε επίσης στο studio του debut του άλμπουμ That's What They All Say μαζί με το remix του. Παραγωγή ήταν ο Jetson Made, ο Pooh Beach και ο Lost the Producer. Το τραγούδι εδραίωσε τον Jack Harlow στη βουσκή βιομηχανία οδηγώντας σε μετέπειτα επιτυχίες όπως το πρώτο του studio άλμπουμ στο οποίο εμφανίζεται το What's Poppin'. Το κομμάτι έφτασε στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100 στην Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία. Ενώ τέλο έλαβε μια υποψηφιότητα για την καλύτερη ερμηνεία rap στα 63η ετήσια βραβεία Grammy. Αυτό είναι λοιπόν το Watch Popping από τον Jack Harlow. Θα το δείτε κατευθείαν τώρα και πριν από αυτό θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα κάθε μέρα 9 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο Mea για να βλέπετε House of Bars και να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε. Peace.